Μεγάλε οι οφειλέ στο νομό Ηρακλείου, 83-84 εκατομμύρια, 2,7 δις, ίσω και παραπάνω, σε όλη την επικράτεια. Μιλάμε πολύ περισσότερο για οφειλές που έχουμε ως οικιακοί καταναλωτές ή μιλάμε για επιχειρήσεις που δεν έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα, κύριε Βρέτζο? Εδώ έχουμε όλη την γκάμα. Από αγροτικά, που στα αγροτικά είναι οι πιο καλοπληρωτές. Έχουμε τα οικιακά τιμολόγια, που και εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά στο ότι δεν πληρώνουν, και έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, 23 που αναφέρατε. Είναι ενδεικτικά αυτές οι 23 επιχειρήσεις που χωστάνε από 100.000-400.000 ευρώ. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί ούτως ή άλλως βιώνουμε αυτή την κρίση στο πετσί μας ο καθένας, ή μιλάμε και για κακοπληρωτές? Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους στοιχεία τα οποία εσείς έχετε επεξεργαστεί ως επιχείρηση από τη δική σας πλευρά? Ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο θα έλεγα, είναι οι κακοπληρωτές. Τώρα, αυτοί που έχουν προβλήματα οικονομικά χρωστάνε 500-1.000-1.500 ευρώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια επιχείρηση χρωστάει μισό εκατομμύριο, άρα αυτός εκμεταλλεύεται τα χρήματά του κάπου αλλού, δεν πληρώνει τη ΔΕΗ. Και είναι κακοπληρωτές. Γιατί στην περίπτωση αυτή που μιλάμε για τις 23 επιχειρήσεις, το 80% αυτών είναι ξενοδοχειακές μονάδες. Μάλιστα. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι αυτή την ώρα. Όπως επίσης και πολύ μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που έχουν προχωρήσει σε αυτό τον διακανονισμό των χρεών τους, έτσι? Ναι, ναι. Μια και μιλάμε για τις επιχειρήσεις, από τις 23 οι 2 έχουν μπει σε διακανονισμό και αυτά είναι στοιχεία του Απριλίου. Και αύριο μπαίνουμε στο μήνα Ιούλιο. Άρα φανταστείτε ότι μετά από πολλές οχλήσεις που κάνει η ΔΕΗ προς τους πλάτες αυτούς, δεν έχουν έρθει για να διακανονίσουν και να εκμεταλλευτούν αυτό που τους δίνει η ΔΕΗ, το 36 δόσεις. Ωστόσο, από αύριο 1η του Ιούλη, γιατί δεν κάνει να το ξεχάσουμε, δεν είναι μόνο και εκείνα τα οποία μας ταλαιπωρούν, είναι και εκείνα που ενδεχόμενα θα μπορεί να εκμεταλλευτεί ο καθένας από εμάς, και θα μας πείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, κύριε Βρέτζο, ότι για εκείνους οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ότι θα υπάρχει και μια άλλη τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή ένα 15% κάτω ο λογαριασμός του ηλεκτρικού. Όχι ολόκληρος ο λογαριασμός, για να το ξεκαθαρίζουμε. Αυτοί που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, αλλά και αυτοί που έχουν μπει σε διακανονισμό των 36 δόσεων, από απόψε τα μεσάνυχτα, από την 1η του Ιουλίου, θα έχουν μία έκπτωση στην κατανάλωση του ρεύματος 15%, συν την έκπτωση που έχουν οι καλοπληρωτές την επιστροφή των 2 πάγιων που ισχύει από τον Απρίλιο. Αυτό να μην το ξεχάμε. Αυτό καταγράφεται, δηλαδή το βλέπει ο καθένας και το ξέρει ο καθένας από εμάς, γιατί εγώ αυτό που λέτε τώρα, το 2% επιστροφή από τον Απρίλιο στους καλοπληρωτές, δεν το ήξερα. Αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό. Όχι 2%, επιστρέφει 2 πάγια. Α, επιστρέφει 2 πάγια. Αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό, θέλετε να πείτε. Μάλιστα. Γίνεται αφαίρεση. Α, μάλιστα. Αυτό γίνεται αυτόματα. Αυτόματα. Μάλιστα. Να σας πω τώρα κάτι. Με βάση σε υποψίες το εξής, που λέει είναι μια καλή τιμολογιακή πολιτική έναντι εκείνων οι οποίοι είναι συνεπείς ως επιχειρηματίες, ως οικιακοί καταναλωτές, εκείνοι που έχουν μπει στον διακανονισμό, ή λιγάκι πρέπει να το δούμε και διαφορετικά στα πλαίσια του ανταγωνισμού, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει το κεφάλαιο και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος? Ο ανταγωνισμός, κυρία Δουλειώδη, έχει ξεκινήσει από το 1999, μην ξεχνάμε. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει γίνει τώρα και 17 χρόνια. Αλλά δεν σε κάποιες περιοχές και κάποιοι ιδιώτες μπαίνουν για πρώτη φορά. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι μια πολιτική της επιχείρησης. Έχουν πέσει τώρα τα καύσιμα. Μπορεί να κάνει και την έκταση αυτή.